Και πάμε να περάσουμε στην επόμενή μας συνταγή. Θα φτιάξουμε μία κολοκυθόπιτα με φέτα. Θα φτιάξουμε μόνοι μας το φύλλο, μόνοι μας τη γέμιση, θα ψήσουμε μέσα στο φούρνο και θα έχουμε την πιο τραγανή, ζουμερή, στριφογυριστή κολοκυθόπιτα με φέτα που έχετε δοκιμάσει. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την κολοκυθόπιτα με φέτα θα χρειαστούμε για το φύλλο 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 350 γραμμάρια νερό, μια κουταλιά της σούπας ξύδι από λευκό κρασί, μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και αλάτι. Για τη γέμιση, 7 με 8 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, 2 πιπεριές κόκκινες, μια σκελίδα σκόρδο, 800 γραμμάρια τριμμένη κολοκύθα, 350 γραμμάρια γάλα, 150 γραμμάρια τραχανά ξινό, 150 γραμμάρια κεφαλοτήρι τριμμένο, 200 γραμμάρια φέτα, μια κουταλιά της σούπας ρίγανη, 1/4 από ένα ματσάκι δυόσμο, αλάτι, πιπέρι και 2 αυγά. Για τη σύνθεση, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο και 30 γραμμάρια σουσάμι. Και πάμε να ξεκινήσουμε φτιάχνοντας πρώτα απ' όλα το ζυμαράκι μας. Για το ζυμάρι τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Θέλουμε το μίξερ, γάτζο, ρίχνουμε μέσα στο αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Εδώ, το νεράκι μας. Η πιο απλή και η πιο παραδοσιακή συνταγή που υπάρχει. Μία κουσού ξύδι, κουσού είναι η κουταλιά της σούπας. Μία κουσού ελαιόλαδο, είναι μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Θέλουμε να μυρίζει λαδάκι. Τέλεια. Και αλατάκι. Αυτή είναι η μαγεία της ελληνικής κουζίνας. Αλάτι, λάδι, νερό, αλεύρι και μπορείς να φτιάξεις οτιδήποτε. Ανακατεύουμε πολύ καλά με το γάτζο για τουλάχιστον 4-5 λεπτάκια μέχρι που να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας και να γίνει μια ωραία, λία ζύμη για να την πλάσουμε. Και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Εδώ, πολύ απλό να καταλάβετε πότε είναι έτοιμο. Ξεκολλάει από τον κάδο του μίξερ, γίνεται μια νέα μπάλα, φαίνεται λίο και εύκολο να το πλάσουμε. Το βλέπετε. Βέβαια, θέλει λίγο ξεκούραση, οπότε παίρνω ένα μπολ, ελάχιστο λαδάκι μέσα. Φροντίζουμε να πάει παντού. Αφήνουμε μέσα μέχρι που να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Οπότε αυτό πάει στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε τη γέμιση. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριές. Θα ψιλοκόψουμε, θα βάλουμε στη φωτιά με λίγο λαδάκι. Οπότε χοντροκόψτε το κρεμμύδι και την πιπεριά. Κόβουμε εδώ μπρινουάζ, τετραγωνάκια, όχι τέλεια, ακανόνιστα. Σιγά μην καθόμαστε να κόβουμε τώρα την πιπεριά σε τέλειο σχήμα, ενώ θα μπει σε γέμιση μέσα σε πίτα, δεν υπάρχει λόγος. Και η τελευταία μας εδώ. Λοιπόν, τώρα, ελαιόλαδο στη φωτιά και δεν θέλω να το λυπηθείτε καθόλου. 4-5 κουταλιές της σούπας. Τις θέλω γιατί μετά στη συνέχεια θα ρίξω και την κολοκύθα. Οπότε χρειάζεται να προσθέσουμε στην αρχή λαδάκι. Λοιπόν, ρίξαμε το λάδι, ρίχνουμε όλα μας τα λαχανικά μέσα. Κρεμμύδι και πιπεριά. Και ξέχασα να βάλω το σκόρδο, δεν πειράζει, το βάλω τώρα. Μία σκελίδα σκόρδο. Πάει και αυτή μέσα. Τέλεια. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε τώρα λίγο με την κολοκύθα μας. Κόβω το πάνω μέρος και το κάτω μέρος. Εδώ. Και είναι φανταστική αυτή η κολοκύθα, γιατί είναι σαν καμπανούλα και ακριβώς στη μέση εδώ πέρα έχει τα σπόρια της, οπότε κόβουμε στη μέση. Εδώ. Θα βγάλω τα σποράκια. Λοιπόν, βάζουμε τα σποράκια μας εδώ. Πρέπει να καθαρίσουμε και την υπόλοιπη κολοκύθα, πολύ απλά. Παίρνουμε, κόβουμε το γύρω-γύρω εδώ. Και το επόμενο στάδιο είναι να τρίψουμε στον τρίφτη. Όταν ετοιμάσω την κολοκύθα και την έχω τριμμένη και όταν μαλακώσουν τα λαχανικά, θα σας δείξω ακριβώς πώς συνεχίζουμε. Η μεγαλύτερη κολοκυθόπιτα που ψήθηκε ποτέ ζύγιζε πάνω από 1.600 κιλά, είχε διάμετρο πάνω από 600 εκατοστά και μαγειρεύτηκε στο Οχάιο το Σεπτέμβριο του 2010. Και καθώς έχει πάρει ωραίο χρώμα η πιπεριά μαζί με το κρεμμύδι, ήρθε η ώρα να ρίξουμε την κολοκύθα. Θέλω 800 γραμμάρια σύνολο κολοκύθας μέσα. Και τώρα δυναμώνουμε τη φωτιά. Τώρα πρέπει να αφυδατώσουμε την κολοκύθα, να φύγει περισσότερη υγρασία που έχει. Θέλουμε περίπου από 800 γραμμάρια να πάει 550 με 600 κολοκύθα. Θέλουμε να χάσει 150 με 200 γραμμάρια βάρους.
Γιατί άμα έχει πάρα πολλά ζουμιά και υγρά η κολοκύθα, στο τέλος να κάνουμε την κολοκυθόπιτά μας, θα διαλυθεί το φύλλο τελείως. Οπότε πολύ προσοχή, γιατί ουσιαστικά αυτό που μένει είναι η γεύση και θα γίνει πιο γευστική η πίτα μας. Τώρα, θα ρίξω λίγο γάλα και τραχανά μέσα. Αυτό το στάδιο είναι προαιρετικό. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να έχει έτσι πιο κρεμώδη η γέμισή σας, μπορείτε να αφαιρέσετε το γάλα και τον τραχανά, να μην τα βάλετε μέσα και να αφήσετε απλά την κολοκύθα μαζί με φέτα και αυγουλάκια που θα βάλουμε συνέχεια. Τώρα, να φέρω τα τυράκια μου από το ψυγείο. Εδώ τα τυριά μου. Και κοιτάξτε εδώ, ήδη έδεσε ο τραχανάς μαζί με το γάλα. Είναι σαν να μην τα έβαλα ποτέ. Το βλέπετε. Βγάζουμε από τη φωτιά. Εδώ. Και προσθέτουμε μέσα το κεφαλοτήρι. Μπορείτε να βάλετε γραβιέρα, μπορείτε να βάλετε όποιο τυρί σας αρέσει. Μαλακό που να λιώνει. Και οπωσδήποτε φέτα. Τη φέτα τη χοντροκόψτε. Και εδώ προσθέτουμε τα τελευταία μας υλικά. Εγώ έχω φρέσκια ρίγανη που μου αρέσει πάρα πολύ. Και φυσικά φρέσκο δυόσμο. Ο δυόσμος πηγαίνει πάρα πολύ σε αυτή τη συνταγή. Χοντροκόψτε με το χέρι, εδώ. Φανταστικό. Μυρίζει υπέροχα. Αλάτι. Αν και βάλαμε τη φέτα, θα ρίξω και λίγο αλατάκι, γιατί η κολοκύθα θα είναι γλυκιά. Και βέβαια εδώ πέρα που θέλω να δώσετε πολύ προσοχή είναι στο πιπέρι. Δεν θα είστε τσιγκούνιδες, θα βάλετε μπόλικο πιπέρι στη συνταγή. Χρειάζεται πιπέρι, θα ισορροπήσει τα πάντα. Λοιπόν, βάλαμε και το πιπέρι. Θέλω φρέσκο ελαιόλαδο. 2 με 3 κουταλιές στη σούπα στο τέλος. Ρίξαμε στην αρχή λίγο λάδι για να μπορέσουμε να σοτάρουμε, αλλά χρειαζόμαστε λάδι και μέσα στη γέμιση φρέσκο να μυρίζει ελαιόλαδο η γέμισή μας. Και βέβαια, 2 αυγουλάκια. Θέλουμε να σφίξει ακόμα περισσότερο η γέμισή μας, όταν κόβουμε το κομμάτι να μην έχει αυτή την υφή της κολοκύθας, να γίνει πιο ενιαία η γέμιση. Αλλά αν σας αρέσει η άλλη υφή της κολοκυθόπιτας και θέλετε να νιώσετε τα κομμάτια της κολοκύθας, μην βάλετε αυγουλάκια. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Και όπως παρατηρήσετε, τα αυγά τα πρόσθεσα εκτός φωτιάς, μετά από τα τυριά, για να μην γίνουν ομελέτα. Και να δέσει η γέμισή μου. Τώρα, η γέμιση είναι έτοιμη, αφήνω στην άκρη. Και όση ώρα κρυώνει η γέμισή μας, τι θα κάνουμε? Θα ανοίξουμε το ζυμάρι μας. Κοιτάξτε εδώ. Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, θέλω 5 φύλλα, οπότε θα χωρίσω το ζυμαράκι μου στα 5. 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι το 5ο. Τώρα, κοιτάξτε την επιφάνεια που θα ανοίξετε το ζυμάρι σας. Άμα σας το επιτρέπει και ανοίγει εύκολα, καλώς. Άμα δεν σας το επιτρέπει, θα χρησιμοποιήσετε λίγο αλευράκι για να μπορέσετε να ανοίξετε πιο εύκολα. Οπότε λίγο αλευράκι εδώ. Και λίγο αλευράκι πάνω από το ζυμάρι. Τα πράγματα σίγουρα θα γίνουν πιο εύκολα. Κοιτάξτε. Εδώ. Λοιπόν, το ζυμάρι σας, καθώς θα ανοίγετε, θα γυρνάει πίσω. Είναι πολύ λογικό. Έχει δουλέψει η γλουτένη. Χτυπήσαμε πάρα πολύ ώρα πάνω στο μίξερ. Οπότε γενικά το ζυμάρι έχει την τάση να γυρνάει πίσω. Για να μην γυρνήσει πίσω, τι πρέπει να κάνουμε? Χρησιμοποιήσουμε αλευράκι και να συνεχίσουμε εμείς να το πιέζουμε. Σιγά σιγά άρχισα να το φέρνω στα μέτρα μου και το πρώτο μας ζυμαράκι είναι έτοιμο. Άμα το δείτε ότι ξαναγυρνάει πίσω, ανοίξτε το. Λοιπόν, 5 ζυμαράκια, άρα 5 φορές πρέπει να χωρίσω τη γέμισή μου. Πάρτε γέμιση. Ρίξτε το 1/5, εδώ, τέλεια, με 1 κουταλάκι απλώστε. Απλώνουμε εδώ καλά και μόλις απλώσουμε, τυλίγουμε, ρολάρουμε, πολύ απλά, εδώ και εδώ. Αυτό καλό θα ήταν να το κάνετε χωρίς να είναι ζεστή η γέμιση, εμένα ακόμα είναι λίγο ζεστή. Τέλεια, παψάκι και μαντέψτε. Ελαιόλαδο, μπόλικο, απλώστε λαδάκι, εδώ. Και έτσι όπως είναι μεταφέρουμε εδώ και σιγά σιγά αρχίζουμε το όμορφο σαλιγκαράκι μας. Φροντίζουμε, καθώς το βάζουμε μέσα, να βάλουμε λίγο λαδάκι ανάμεσα και από πάνω για να μην κολλήσει το ζυμάρι καθώς ψήνεται. Κοιτάξτε εδώ, έχει λαδάκι ανάμεσα, οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν θα κολλήσει. Θα συνεχίσω ακριβώς την ίδια διαδικασία και με τα 5 ζυμάρια και μόλις γεμίσει το ψι θα βάλουμε στο φούρνο. Βάζουμε εδώ, βουαλά. Δεν ξεχνάμε λαδάκι. Και μόλις βάλουμε το λαδάκι μας, τι θέλουμε? Σουσάμι. Σουσαμάκι από πάνω, εδώ. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα για ψήσιμο.
Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς και θα ψήσω για περίπου 50 λεπτάκια με 1 ώρα και 1 ώρα και 10 λεπτά να πάρει, δεν πειράζει. Και 1 ώρα και 20 λεπτάκια να πάρει, δεν πειράζει. Σκοπός είναι να γίνει σεξι, χρυσαφένια και πάρα πολύ τραγανή. Και όταν μυρίσει υπέροχα το δωμάτιο, ξέρετε ότι είναι έτοιμη η πίτα σας για να τη βγάλετε και να σερβίρετε. Μόλις είναι έτοιμη, θα την αφήσω λίγο να κρυώσει και μετά θα κόψω ένα κομμάτι. Για την κολοκυθόπιτα με φέτα, βάζουμε στο μίξερ το αλεύρι, το νερό, το ξύδι, το ελαιόλαδο, αλάτι και χτυπάμε με το γάντζο σε δυνατή ταχύτητα. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε λαδωμένο μπολ, σκεπάζουμε με μια πετσέτα και αφήνουμε στην άκρη να ξεκουραστεί. Για τη γέμιση, σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια, τις πιπεριές σε κυβάκια και το ψιλοκομμένο σκόρδο μέχρι να χρυσαφίσουν. Καθαρίζουμε και τρίβουμε την κολοκύθα. Την προσθέτουμε στο τηγάνι, μαγειρεύοντας σε δυνατή φωτιά για 10-15 λεπτά. Ρίχνουμε το γάλα και τον τραχανά και ανακατεύουμε για 2-3 λεπτά. Προσθέτουμε το κεφαλοτήρι, τη φέτα, τη ρίγανη, το δυόσμο, αλάτι, πιπέρι, 2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, τα αυγά και ανακατεύουμε. Για τη σύνθεση, χωρίζουμε τη ζύμη σε 5 κομμάτια και ανοίγουμε κάθε κομμάτι με τον πλάστη. Βάζουμε το 1/5 από τη γέμιση και την απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια του φύλου. Τυλίγουμε σε ρολό και μεταφέρουμε στο κέντρο ενός λαδωμένου ταψιού σε σχήμα σαλιγκαριού. Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο ώστε να μην κολλήσουν τα φύλλα μεταξύ τους και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπα φύλλα. Πασπαλίζουμε με το σουσάμι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 50 με 60 λεπτά στους 180 βαθμούς στον αέρα. Και ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Είναι φανταστική η πίτα. Τώρα πώς θα την κόψετε, είναι δικό σας θέμα. Μπορείτε να κόψετε τετράγωνη, τρίγωνη. Εγώ θα την κόψω εδώ, θα τη σταυρώσω. Είναι αρκετά ωραία, είναι μερίδα κανονική που μπορείς να φας και για κυρίως γεύμα. Αλλά το πιο φανταστικό με αυτή τη συνταγή είναι ότι είναι η πιο νόστιμη κολοκυθόπιτα ever. Κοιτάξτε εδώ. Κολοκυθόπιτα αλμυρή, πεντανόστιμη, με φέτα, αβουλάκια, κεφαλοτήρι, τις πιπεριές, το κρεμμυδάκι, ελαιόλαδο, χειροποίητο ζυμάρι, όλα φτιαγμένα με τα χεράκια σας. Μοναδική, τόσο ισορροπημένη. Μεταξύ η κολοκύθα είναι λίγο γλυκιά. Η φέτα και τη τυριά είναι αλμυρά. Οπότε δημιουργούν την απόλυτη ισορροπία στην πίτα μας. Καλή μας όρεξη.